μια απορία, λέει τα εξής. Είναι σωστό να παίρνουμε μέρος σαν υποψήφιοι στις μαθητικές εκλογές που, όπως είναι γνωστό, γίνονται κάθε χρόνο? Το θέμα το θεωρώ αρκετά σοβαρό, πολύ σοβαρό, και ας μου επιτραπεί να κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμες οι σκέψεις αυτές. Καταρχάς, η περίπτωση από τη βάση της είναι λανθασμένη. Δηλαδή, επιτρέπεται να μετέχουμε σαν υποψήφιοι κτλ. Κτλ. Από τη βάση του το θέμα είναι λανθασμένο. Στην παιδεία δεν πρέπει να υπάρχει κανένας κομματισμός ή συνδικαλισμός ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί καταστρέφει αυτό το πνεύμα ολότελα την έννοια της παιδείας. Παλιότερα υπήρχε ο θεσμός του επιμελητού. Δηλαδή, σε μια τάξη του δημοτικού ή του γυμνασίου, όταν λέω γυμνάσιο εννοώ, τώρα δεν πρέπει να εννοώ ολόκληρο το εξατάξιο, αλλά πρέπει να εννοώ τις τρεις τάξεις, ή του λυκείου εν διάφτη περιπτώσει, υπήρχε ο επιμελητής. Τι ήταν ο επιμελητής? Ήταν ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, ο φροντιστής, ο επιμελούμενος, τις ανάγκες της τάξεως. Να υπάρχει κυμολία στον πίνακα, να είναι τακτοποιημένα εκείνα που έπρεπε να είναι τακτοποιημένα και ακόμη να παίρνει τις απουσίες κλπ. Κλπ. Συνήθως δε ο επιμελητής ήταν η επιμελήτρια, αναλόγως, ήταν πρόσωπον έτσι εμπιστοσύνης και ηθούς και αποδόσεως στα γράμματα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ο πρώτος μαθητής, αλλά δεν ήταν αρκετό να είναι ο πρώτος μαθητής, έπρεπε να είναι και παιδί ήθους. Αυτά ήταν τα κριτήρια και αυτός ήταν ο θεσμός στα σχολεία του επιμελητού. Αντικαταστάθη όμως ο επιμελητής με αυτά τα οποία σήμερα γίνονται μέσα σε μία τάξη που βγάζουν πρόεδρο, βγάζουν συμβούλους, κάνουν, φτιάχνουν, τι κάνουν κτλ. Γίνεται ψηφοφορία, θέτουν υποψηφιότητα ποιος θέλει να βγει και ούτω καθεξής. Και αν έχει ένα πρόβλημα η τάξη, εμφανίζεται ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι, υποτίθεται, και πάνε στο γυμνασιάρχη, στο λυκειάρχη, του λένε τα και τα λοιπά και ό,τι άλλο. Ή αποβάλλεται ένας μαθητής, τρέχουν αυτοί να τον δικαιώσουν, όπως τώρα ζητάνε και οι κρατούμενοι στις φυλακές, να μειωθεί στο ίμιση η ποινή των, και άλλα πολλά θα ζητήσουν και να βγαίνουν ολότελα, όπως θα ζητούσαν οι φοιτητές να τους στέλνουν ταχυδρομικό στο πτυχίο χωρίς να πηγαίνουν καθόλου στο πανεπιστήμιο, έτσι και να μην υπάρχουν και κρατούμενοι στις φυλακές, γιατί είναι αντιανθρωπιστικών. Γιατί να υπάρχουν κρατούμενοι? Άλλο τώρα αν υπάρχουν στην πρώτη περίπτωση αγράμματοι και στη δεύτερη περίπτωση κακοποιοί. Αυτό είναι άλλη παράγραφος. Και να συνυπάρχουν οι τίμοι με τους ανεντίμους και να κινδυνεύουν οι μεν από τους δε για λόγους ανθρωπιστικούς. Άλλη παράγραφος σε αυτό. Έτσι αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάνε εκεί και ζητούν την απαλλαγή του συμμαθητούτων. Αν η απαλλαγή δεν γίνεται διότι ο μαθητής ημάρτησε, δηλαδή έκανε κάτι που θα πρέπει να τιμωρηθεί, να αποβληθεί κτλ., η τάξη κάνει απεργία, ολόκληρη τάξη, τα γνωστά να μην τα λέγω, τα ξέρετε, όπως και εγώ τα ακούω και τα διαβάζω από αυτά που συμβαίνουν. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματική παιδεία καταστρέφεται με τέτοιους θεσμούς. Επιτρέψτε μια μικρή ανάλυση στην απορία αυτή. Στην αρχαιότητα υπήρχε η έκφραση «εμαθήτευσα παρά τους πόδας του διδασκάλου», του Πλάτωνος. Ο Απόστολος Παύλος λέει «μαθήτευσα παρά τους πόδας και τα λοιπά του νομοδιδασκάλου τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά». Ώστε λοιπόν, εκείνο το «μαθητεύω παρά τους πόδας» ήταν καταρχάς μία εικόνα κυριολεκτική.
Ο διδάσκαλος ήταν σε ένα υψηλότερο μέρος, ας το πούμε στην έδρα του, και δεν υπήρχε έδρα, αλλά οι μαθητές ήταν γύρω από αυτόν σε χαμηλά σκαμνάκια. Συνεπώς, όντως παρά τους πόδας. Παρά τους πόδας θα πει κοντά στα πόδια. Αυτό σήμαινε ότι ο δάσκαλος ή το αυθεντία. Όταν λέω δάσκαλος, δεν εννοώ το δάσκαλο του δημοτικού σχολείου, εννοώ τον δάσκαλο γενικά με δέλτα κεφαλαίων. Είτε καθηγητής είναι μέσα εκπαιδεύσεως, είτε πανεπιστημιακός διδάσκαλος. Διδάσκαλος. Ότι το αυθεντία. Και ότι ο μαθητής όφιλε υπακοή και υποταγή εις αυτόν. Αν ο μαθητής τώρα με αυτές τις κοινότητες που υπάρχουν, μαθητικές και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, έρχεται και αμφισβητεί τον διδάσκαλον ή του κάνει κριτική και του λέγει δεν ενεργείς καλά, και αν και αυτός έχετε τότε με αλφαγιώτα κομματικών τοποθετήσεων και η τάξη του διαφορετικών κομματικών τοποθετήσεων, τότε καταλαβαίνετε ότι πια δεν είναι ο διδάσκαλος, είναι κάτι άλλο, πια τα κριτήρια είναι κάπου αλλού. Δεν υπάρχει, σας είπα, η αυθεντία, αλλά υπάρχει η αμφισβήτηση και υπάρχει η απουσία και της υπακοής και της υποταγής. Όταν μπορεί να λέει η τάξη ο δάσκαλος είναι χουντικός, μην τον ακούτε, ή είναι τούτο, είναι εκείνο, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Άλλο ότι μπορεί αυτός ο διδάσκαλος να είναι κορυφαίος εις την επιστήμη του, εις το αντικείμενό του, ή ακόμα να κάθονται οι φοιτητές ή οι μαθητές ακόμη στο ίδιο τραπέζι με τους καθηγητές ή διδασκάλους και να παίρνουν κοινές αποφάσεις, να έχουν ψήφο, να λέγουν ότι όχι, δεν θα γίνει αυτό, να λέγουν στον σύλλογο των καθηγητών, αλλά θα γίνει αυτό, και να επιβάλλουν τη γνώμη τους. Και βέβαια, πώς μπορεί να επιβληθεί μια γνώμη μαθητών ή και ακόμη και φοιτητών, αφού είναι ανώριμοι άνθρωποι, είναι μαθητές, γίνονται, δεν έχουν οριμότητα. Και βέβαια δεν θα ζητήσουν πάντοτε πράγματα τα οποία θα τους είναι ευχάριστα, όπως επί παραδείγματι δεν αρρωσταίνει κανένα μήνα η δασκάλα μας να καθίσουμε στο σπίτι. Ποιος δεν το παρακαλούσε αυτό κάποτε, να αρρωστήσει ο καθηγητής, η καθηγήτρια, για να καθίσουμε στο σπίτι, ή έστω και μία ώρα να μην έχουμε μάθημα και να είμαστε έξω στο προαύλιο? Μα τότε δεν μπορούμε να πάρουμε τις σκέψεις των μαθητών για να κάνουμε δουλειά, διότι έτσι σκέπτονται οι μαθητές. Γιατί είναι μαθητές, είναι παιδιά, είναι ανώριμοι, δεν τους κατηγορεί κανείς. Τους κατηγορούμε όμως μόνο σε ένα σημείο, όταν πρέπει να παίρνουμε τη γνώμη τους και να παίρνουμε αποφάσεις σε τέτοια πράγματα. Έτσι θα λέγαμε εκείνο το κλασικό σχήμα της παιδείας, το να ακούει ο μαθητής τον καθηγητή και να τον σέβεται και να τον θεωρεί αυθεντία, αυτό καταστρέφεται. Έχουμε κάτι άλλο, αλλά δεν έχουμε εκείνο το κλασικό, σας είπα, σχήμα, το οποίο αποφέρει και μία γονιμότητα εις την γνώση, αλλά και εις το ήθος. Θα λέγα, τι εκέρδισαν μέχρι τώρα οι μαθητικές κοινότητες? Τι εκέρδισαν? Αν ρίξουμε μια ματιά, γιατί μερικά χρόνια τώρα είναι που κυκλοφώνουν, που λειτουργούν, τι κερδίθηκε? Όλοι λένε ότι έχουμε μια υποβάθμιση της παιδείας. Όλοι το λένε αυτό, δεν το λέγω εγώ. Άρα λοιπόν, οι μαθητικές κοινότητες στην πραγματικότητα δεν προσέφεραν παρά αρνητικών έργων. Διότι ο κομματισμός κατέστρεψε τα πράγματα. Μπορείτε να φανταστείτε μέσα στην εκκλησία να υπάρχει κομματισμός? Μπορείτε να φανταστείτε να εκδηλώνω εγώ και να σας λέγω ποιο κόμμα υποστηρίζω, και συνεπώς εδώ δεν θα ήρχονται παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι θα υπεστήριζαν το ίδιο κόμμα? Και τότε τι κάνουμε? Φαντάζεσαι τον κομματισμό μέσα στην εκκλησία?
Εάν εκεί είναι ολέθριος ο κομματισμός, γιατί δεν θα είναι ολέθριος και στην παιδεία, αν υποτεθεί ότι και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει καθόλου μα καθόλου να υπάρχει ο κομματισμός μέσα εις τα σχολιά. Επιτρέψατε μου ακόμα και εις την ανωτάτην παιδεία. Θεωρείτο, ξέρω, ελεύθερα σχόλια κάνω, δεν έχω την απέτηση να είμαι λάθος. Πάντα θεωρείτο ότι η ανωτάτη παιδεία είχε το λόγο στην πολιτεία και στα κόμματα και στις εκλογές? Ας μου επιτραπεί να πω ότι καλό θα ήταν να μην είχε το λόγο. Να κοιτούσε τις παραδόσεις τις καθηγητικές, δηλαδή τις παραδόσεις της επιστήμης, να πηγαίνει στα εργαστήρια, να κάνει δουλειά, να βγουν καλοί επιστήμονες. Μετά όταν τελειώσουν, μετά θα είναι όχι οι ακαδημαϊκοί πολίτες, αλλά οι πολίτες. Ακαδημαϊκός πολίτης θα πει μισός πολίτης. Και όταν λοιπόν πάρεις το πτυχίο σου και λοιπά, αν θέλετε και παλιότερα ήταν να πας και στρατιώτης, τότε έχεις το λόγο. Ξέρετε ότι στο δημόσιο βίο οι Εβραίοι δεν έβγαιναν κάτω των 30 ετών? Ήταν εντολή του Θεού αυτό. Γιατί εγώ όταν έφτασα 30 ετών εδοκίμασα μία, τη δοκίμασα βιωματικά, σας το λέγω αυτό, μια ωριμότητα. Έβλεπα γύρω μου τα πράγματα πολύ αλλιώτικα παρότι τα προηγούμενα χρόνια μου, και δικαίωσα το λόγο του Θεού. Εξάλλου αυτός ήταν ο λόγος που ο Κύριος Ιησούς Χριστός, οσί ετών τριάκοντα, τήρησε τον νόμον, παρότι ήταν η αυτοσοφία. Βγήκε στο δημόσιο βίο. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βγήκε στο δημόσιο βίο οσί ετών τριάκοντα. Ήταν χωρίς σημασία αυτό. Σήμερα βγαίνουν πιτσιρίκια 18 χρονών. Με συγχωρείτε, έχω πολλούς 18άριδες και δεν τους λέω πιτσιρίκια για να τους υποτιμήσω, αλλά να έχουν γνώμη στα πολιτικά. Παιδάκι μου, για στάσου, για στάσου, για στάσου. Ύστερα δεν σας συμφέρει να έχεις γνώση στα πολιτικά. Μα ο πατέρας μου, ας τον πατέρα σου. Ο πατέρας σου έχει γνώμη. Εσύ θα έχεις αργότερα. Τώρα δεν μπορείς να έχεις γνώμη. Γιατί? Γιατί θα καταστρέψεις αυτό που είσαι τώρα. Την ιδιότητα του μαθητού. Θα την καταστρέψεις αυτή σου την ιδιότητα. Έτσι, το θέμα αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Πρέπει να βγει από αυτή την κατάσταση. Νομίζω δε ότι δεν πρωτοτύπω με αυτά που λέγω. Ήδη άκουσα σχόλια, επίσημα σχόλια έχω ακούσει, να καταργηθούν αυτές οι μαθητικές κοινότητες. Το έχω ακούσει. Διάβασα. Δεν πρωτοτυπώ. Πολύ ορθά. Πολύ ορθά. Και να μπει πάλι η παιδεία στο δρόμο της και να ξέρει η παιδεία ότι είναι παιδεία. Και τίποτε άλλο. Δεν έχετε καμιά άλλη δουλειά να ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο έξω από εκείνο το αντικείμενό σας. Το αντικείμενο να μάθετε γράμματα. Μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας. Διότι όταν μέσα στους τοίχους των σχολιών γράφονται αυτά που γράφονται και απ' έξω από τους τοίχους. Είναι φρίκη. Κάποτε προ μερικών ετών είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Είδα ένα κτίριο γιατί δεν ήξερα πού είναι το πανεπιστήμιο. Βλέπετε καμιά φορά, δεν ξέρω ούτε πού είναι η πόρτα του πανεπιστημίου. Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, λέω, τι κτίριο είναι αυτό? Μα ήτανε καταγραμμένο με γραβά. Και μου είπαν, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πω, πω, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί? Γιατί οι φοιτητές ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν το πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στο δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο είναι καθαρό, είναι περιποιημένο. Θυμάμαι παλιότερα, μη μου πείτε ότι γυρίζω και είμαι νοσταλγμός των παλαιών. Όταν τα παλιά είναι καλύτερα, δεν θα είμαι θα νοσταλγή των παλαιών. Η τάξη μας, θυμάμαι κάποτε στο δημοτικό ήμουνα, πρέπει η τρίτη ή τετάρτη κάπου εκεί, έφτισα. Ήμουνα στο ΑΠΕΚ, ανά δύο ήμουθα στα Θρανία. Έφτισα απλώς στο διάδρομο, ήταν τρεις οι σειρές των Θρανίων, γνωστό αυτό. Και απλώς έφτισα. Είχαμε την κυραντιγόνη τη δασκάλα, με έπιασε, με είδε.
Μου λέει γρήγορα πάρε ένα χαρτί και μάζεψε το από κάτω. Δεν έπρεπε να φτύσω. Όταν αργότερα, δεν καινούριο, είναι αρκετά χρόνια, παραπάνω από 30 χρόνια είναι αυτό που θα σας πω, όταν είδα οι μαθητές να κυκλοφορούν, που το είδα, το είδα μέσα στο σχολείο, στο δημοτικό, σηκώνονται να πάνε να πιουν νερό, να πάνε στην τουαλέτα, να μιλήσουν. Δεν τους μιλάει πια ο δάσκαλος. Γιατί? Το δόγμα μη καταπιεστεί ο μαθητής. Διό όνομα του Θεού. Το να πεις με συγχωρείτε, θα πάω στην τουαλέτα, διψάω. Ή να σηκωθείς, να πάρεις άδεια. Γιατί? Έτσι θα μάθεις να είσαι και ευγενής. Να οργανώνεις τη ζωή σου. Να μην είσαι ο ανοργάνωτος άνθρωπος, ο αναρχικός, που δεν δέχεσαι καμία αναρχή πάνω από το κεφάλι σου. Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Και ποιος σας είπε ότι το να ζητήσω άδεια από το δάσκαλο να πάω έξω για μια στιγμή δεν αποτελεί στοιχείον της αγωγής και της μορφώσεως και του ήθους? Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα πρέπει να ξαναγυρίσω. Θυμάμαι λοιπόν μέσα στην τάξη μας ήταν οι χάρτες στους τοίχους και άλλα έντυπα όπως ζώα, ξέρω, φυτά, εννοείται φωτογραφίες έγχρωμες, όλα αυτά. Ή αν η τάξη έφτιαχνε κάτι, το βάζανε στους τοίχους της τάξεως. Ήτανε δηλαδή ένα μικρό μουσιάκι, θα λέγαμε, όμορφο, χαριτωμένο και τα λοιπά. Το χαιρόσουνε πραγματικά. Παιδιά, εσείς οι μαθητές να το ζητήσετε αυτό. Να πείτε στο γυμνασιάρχη σας, στο λυκειάρχη σας, θέλουμε η τάξη μας να είναι όμορφη. Πιάσατε κάποιον να γράφει στους τοίχους, να τον υποχρεώσει το γυμνάσιο, το λύκειο, τον πατέρα του να φέρει, να φάρει μάστορα να το σπρίσει αυτό? Ναι. Κάποτε πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Ξέρετε, να μιλήσουμε και λιγάκι ευρωπαϊκά. Ξέρετε, γιατί λέμε ότι θα μπούμε και στη ΝΕΟΚ. Ξέρετε ότι απαγορεύεται σε δημοσίους χώρους, στην Ήπεθρο, να ρίξεις ένα χαρτάκι, ακόμα και να φτύσεις. Λέγεται ότι δύο φίλοι, ένας Έλληνας φοιτητής και ένας όχι Έλληνας, ντόπιος από εκεί, Άγγλος, Γάλλος, δεν ξέρω τι ήταν, περπατούσαν στο δρόμο. Ο κακομαθημένος Έλληνας έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα, ξέρω εγώ, ήταν το τελευταίο τσιγάρο που ήταν στο κουτί, του δίνει και το πετάει κάτω. Ξέρετε τι έγινε? Επήγε ο ξένος φοιτητής και τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Μάλιστα. Για να μάθουμε κάποτε να βάλουμε μια σειρά στη ζωή μας. Ναι, τον κατήγγειλε. Δεν ανεγνώρισε ότι είναι φίλοι, ότι είναι συμφοιτητές, ότι... Όχι, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Έτσι θα βάλουμε μια τάξη, παιδιά. Για σκεφτείτε να έρθουν εδώ οι Ευρωπαίοι και να μας βλέπουν όπως είμαστε, στα χάλια που είμαστε. Σκουπίδια, τούτα, κίνα, τι να πει κανείς, οι τείχοι γραμμένοι, δεν ξέρω άραγε στις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι έτσι γραμμένοι οι τείχοι? Δεν ξέρω, δεν πήγα ποτέ μου έξω από την Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, κάποτε να βάλουμε μια αρχή, και θα μπει αυτή η αρχή όταν τα πράγματα γίνουν όπως ακριβώς είπαμε. Να καταργηθούν αυτές οι μαθητικές κοινότητες και να υπάρχει ένας παλμός μες στο σχολείο και όχι ένας κομματισμός. Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα ότι όταν λέμε ότι πρέπει η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα, βέβαια προϋποτίθεται ότι και ο άνδρας σέβεται την γυναίκα. Και δεν μπορούμε να του δώσουμε δικαιώματα βαναυσότητος έναντι της γυναικός κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν μιλάμε για τους μαθητάς που πρέπει να αισθάνονται την αυθεντία του δασκάλου και το κύρος και την υπακοή και το πνεύμα της μαθητείας, πρέπει να έχουμε δασκάλους με δέλτα κεφαλαίων. Σοβαροί άνθρωποι με κατάρτιση και σοβαρότητα. Είπα με κατάρτιση. Όταν πηγαίνει ο δάσκαλος, εν ευρία έννοια,
και μιλάει, λέει το μαθημά του στα παιδιά και δεν ξέρει τι λέει ή βαριέται να διαβάσει ή δεν καταρτίστηκε στη σχολή από όπου βγήκε και λέει, και εγώ δεν ξέρω τι λέει, και λέει παραμύθια πολλές φορές για να περάσει η ώρα. Μα τότε δεν μπορεί να θεμελιωθεί αυτό σαν δάσκαλος, σαν εκπαιδευτικός. Θα πρέπει λοιπόν και από την άλλη μεριά η πολιτεία να αξιολογεί των σωστών εκπαιδευτικών. Όχι, άντε, όσοι μπήκατε βγείτε και άντε. Αν δεν είναι έτσι, και πρέπει ακόμη να υπάρχει ανεπτυγμένο, ειδικά στον εκπαιδευτικό, σε κάθε επιστήμονα, ειδικά στον εκπαιδευτικό, το ήθος. Έλεγε ο Πλάτων, ο ειδωλολάτρης Πλάτων, ότι όταν λέγει αρετή χωρίζεται από την επιστήμη, τότε δεν λέγεται αυτό επιστήμη, αλλά λέγεται πανουργία. Και όταν, ακούσατε πως το λέει ο Πλάτων, ο ειδωλολάτρης Πλάτων, είναι κάτι που το βρίσκουμε και με τον κοινό νου, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να μας το αποκαλύψει ο Θεός αυτό. Έτσι, όταν γίνεσαι επιστήμον και δεν είσαι ήθους άνθρωπος, θα γίνεις αυτός που γίνεσαι. Και μάλιστα, αν είσαι οικονομολόγος ή λόγο, θα μάθεις να κάνεις και τα τέτοια. Δηλαδή, να κλέπτεις, να κάνεις καταχρήσεις και δεν ξέρω τι. Αν είσαι εκπαιδευτικός, θα είσαι ο διεφθαρμένος άνθρωπος. Αν είσαι γιατρός, το ίδιο πράγμα. Θα κοιτάζεις, ας πεθάνει ο άρρωστος, αρκεί να βγάλω εγώ λεφτά. Ας του παρατείνω την αρρώστια για να βγάλω πιο πολλά χρήματα. Και ούτω καθεξής. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, παιδιά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να γίνει ριζική αναθεώρηση της παιδείας μας εκ θεμελίων. Βέβαια δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, αλλά θα έλεγα γιατί δεν είμαστε οι αρμόδιοι. Ο λαός δεν είναι ο αρμόδιος. Εσείς δεν έχετε τον λόγο πάνω στο σημείο αυτό να πείτε θέλουμε μια σωστή παιδεία για να γίνουμε σωστοί επιστήμονες, τεχνικοί, ό,τι και άνθρωποι ήθους? Δεν έχετε τον λόγο αυτόν? Και εσείς τον έχετε και η πολιτεία τον έχει τον λόγο αυτόν. Πάντως προσπάθησα να κάνω ένα σχόλιο όσο τούτο ή το δυνατόν στην ερώτηση που ήδη μου υπευλήθη. Αν πρέπει να μετέχετε σε αυτές τις ψηφοφορίες κλπ.